και μια πολύ ωραία ταλαιπωρία, Δημήτρη, για τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης. Συνολικά για 239 επιβάτες, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από το Λονδίνο με προορισμό τα Χανιά. Ωστόσο, λόγω κάποιας βλάβης στο αεροσκάφος, χρειάστηκε ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Να πούμε λοιπόν ότι σκηνές τρόμου ήταν χθες το πρωί οι 239 επιβάτες της πτήσης, η οποία, όπως είπαμε, είχε ξεκινήσει από το Λονδίνο με τελικό προορισμό τα Χανιά. Κάποια στιγμή λοιπόν το συγκεκριμένο αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα στα υδραυλικά του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Έγινε με ασφάλεια αναγκαστική προσγείωση, ωστόσο με το που προσγειώθηκε το αεροσκάφος στον αεροδιάδρομο του Ελευθέριου Βενιζέλος, έγινε άμεσα τεχνικός έλεγχος. Οι επιβάτες παρέμειναν για αρκετές ώρες μέσα στο αεροσκάφος, καθώς η εταιρεία δεν είχε ενημερώσει ότι ακριβώς θα γίνει. Συνεχίστηκε ο έλεγχος για αρκετές ώρες και σχεδιάζεται κάποια άλλη πτήση προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια και ενδεχομένως με άλλο αεροπλάνο οι 239 επιβάτες στα Χανιά.